Σειρά επαφών με δημάρχους, φορείς, αγρότες και κτηνοτρόφους είχε το Σαββατοκύριακο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αστέριος Ροντούλης. Το πρωί επισκέφθηκε το Δημαρχείο της Νίκαιας, όπου είχε συνάντηση με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής αλλά και αγρότες προκειμένου να ακούσει τα προβλήματά τους. Σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα χρήματα που παρανόμως, όπως είπε, κρατήθηκαν από τις ενώσεις, ζητώντας να επιστραφούν άμεσα. Θέλω να στείλω και ένα μήνυμα όμως στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας και όχι μόνο. Σε όλες εκείνες τις ενώσεις που παρακράτησαν παρανόμως χρήματα από παραγωγούς όταν γινόταν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Τα χρήματα αυτά να προσέξουν πάρα πολύ, θέλουν δεν θέλουν, θα επιστραφούν στους παραγωγούς. Όσοι λοιπόν συνεχίζουν να παρακρατούν παρανόμως τα χρήματα αυτά, καλά θα κάνουν να αρχίσουν τις διαδικασίες επιστροφής στους δικαιούχους. Τη στήριξή του στα προβλήματα των αγροτών του Δήμου ζήτησε ο Δήμαρχος Ρίζος Κομίτσας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στους βαμβακοπαραγωγούς που επλήγησαν από το πράσινο σκουλίκι. Εγώ θα του εκθέσω προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και εκτενοτρόφοι της περιοχής μας και όχι μόνον, γιατί και σαν πρόεδρος της ΠΕΔ έχω τη δυνατότητα να πληροφορούμε και ευρύτερα τα τεκτενόμενα σε όλη τη Θεσσαλία. Και αυτά που απασχολούν τους βαμβακοπαραγωγούς, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν πληγεί από το πράσινο σκουλίκι, αλλά και τα τεκτενόμενα και τα οποία είναι σε ανοιχτή διαβούλευση πλέον στην κτηνοτροφία, όπου όλοι πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτόν τον ανοιχτό διάλογο για να προκύψουν τα καλύτερα δυνατά. Ο κ. Ροντούλης συναντήθηκε και με γεωτεχνικούς, ζητώντας μια καλή συνεργασία για την παραγωγή, όπως είπε, προϊόντων υψηλής ποιότητας.